με κρατήσεις που θυμίζουν την τριετία 2017-2019, ο ξενοδοχειακός κλάδος της Κορώνης αισιοδοξεί πως η φετινή τουριστική σεζόν θα κρατήσει περισσότερο, αναπληρώνοντας παράλληλα τα σπασμένα της πανδημίας. Φέτος, μετά από 2,5 χρόνια, πάμε πάρα πολύ καλά. Μέχρι στιγμής οι κρατήσεις πάνε σε επίπεδα 17-18-19. Καμία σχέση με τα τελευταία 3 χρόνια. Και πιστεύω και εύχομαι να πάνε μέχρι τέλος, γιατί οι κρατήσεις πάνε μέχρι και Οκτώβρη. Η ποιότητα είναι γνωστή που έχουμε κάθε χρόνο στην Κορώνη. Έχουμε οικογενειάρχες και πελάτες οι οποίοι θα απολαύσουν το φυσικό τοπίο και τις παραλίες της Κορώνης. Για τους επαγγελματίες της εστίασης, ωστόσο, η εικόνα δεν είναι το ίδιο αισιόδοξη. Ενώ ξεκίνησε καλά το Πάσχα, είχαμε πάρα πολύ κίνηση και ξεκίνησε με καλούς ιονούς. Τώρα που πλησιάζει η υψηλή περίοδο που έχει έρθει, που έχει μπει στην υψηλή περίοδο, ο καλύτερος πελάτης μας, ο Έλληνας, φαίνεται λαβωμένος. Και έχει επηρεάσει πολύ τους επιχειρηματίες της εστίασης. Είναι μαζεμένος πολύ ο κόσμος, δεν ξοδεύει εύκολα γιατί δικαιολογημένα δεν μπορεί να ξοδέψει. Ευελπιστούμε ότι τις μέρες που θα ακολουθήσουν τον Αύγουστο θα μπορούσαμε να καλύψουμε το κενό που χάσαμε τον Ιούλιο, γιατί θα έρθει μεγάλο κενό τον Ιούλιο. Για την περιοχή το καλοκαίρι έχει ταυτότητα ελληνική με μικρές ροές από την αγορά της Βόρειας Ευρώπης. Ιούλιο-Αύγουστος είναι Έλληνες. Σεπτέμβρη είναι πιο πολύ Βόρειο-Ευρωπαίοι και Οκτώβρη. Η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει οι Αμερικάνοι, όμως εδώ πέρα στην περιοχή μας δεν έχουν έρθει πολλοί Αμερικάνοι, ξένοι Αμερικάνοι. Ντόπιοι Ελληνοαμερικάνοι έχουν έρθει, οι οποίοι έχουν σχέση με την περιοχή μας. Έχουμε ξένους, αλλά ξένοι μέχρι εκεί. Μόνο Έλληνες θα λένε. Αλλά ο Έλληνας, σας λέω και πάλι, είναι. Εντάξει. Έχουν προβλήματα, όπως η ενέργεια η ακριβή, τα καύσιμα ακριβά. Πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει διακοπές και να καταναλώσει και να ξοδέψει. Το ενεργειακό κόστος είναι το μεγάλο αγκάθι, ενώ οι επιδοτήσεις που έχουν δοθεί δεν αρκούν για να λύσουν το πρόβλημα. Με την ανησυχία των επαγγελματιών της περιοχής έκδηλη για τον επερχόμενο χειμώνα. Είχαμε ένα γερό χαστούκι από την ενέργεια, το οποίο δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει και αν θα κρατήσει και πόσο θα αντέξουμε. Το χαστούκι αυτό που φάγαμε είναι τόσο δυνατό που δεν ξέρω πώς δουλεύουμε ακόμα, να καταλάβατε. Τώρα, αυτό που έδωσε η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ λίγο, δεν φτάνει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει, αυτά τα μέτρα ίσως βοηθούν, δεν είναι ότι δεν βοηθούν, αλλά δεν είναι και το καλύτερο. Θα δουλέψουμε το καλοκαίρι για να βγάλουμε τις τελευταίες και μερικά δάνεια που είχαμε πάρει όλες τις επιχειρήσεις για να προσπαθήσουμε να ξαναδουλέψουμε πάλι. Τώρα με την ενέργεια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί σας λέω. Ενώ το χειμώνα πήγαμε πάρα πολύ χάλια από θέμα ενέργειας, ήταν πάρα πολλά ακριβά τα δημολόγια. Το τελευταίο διάστημα έχουν ψηλοστρώσει λίγο, αλλά δεν ακούω καλά μαντάτα στην πορεία. Δεν ξέρω τι θα γίνει.